Η επόμενη μέρα για την ΑΕΣ Πάρτης. Δημήτρης Καράς μαζί μας. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τίποτα. Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Όπως καταλαβαίνεις, είμαστε στεναχωρημένοι όλοι. Βέβαια. Για το αδικές αποτέλεσμα. Πάμε λίγες μέρες πίσω, Δημήτρη. Να μιλήσουμε για το παιχνίδι στο Κιβέρι. Έχει μείνει καθομένο στο μυαλό μας ακόμα. Τι έγινε, τι έφταξε αυτό το παιχνίδι, η δική σου άποψη. Κοιτάξτε, Τάκη, δεν θέλω να εξελθώ σε τεχνικά θέματα. Θεωρώ όταν υπάρχει μια ΕΤΑ, φταίνε όλοι. Έτσι. Όταν κερδίζει η ομάδα, πάλι κερδίζει όλο το team. Από εκεί και πέρα, επέτρεψε να δουλέψω σε τεχνικά θέματα. Είναι κάτι το οποίο συζητάμε με τους προπονητές καθημερινά. Θα γίνει απολογισμός εντός των προσεχών ημερών. Ο κ. Γιανακόπουλος αυτές τις ημέρες, επειδή τρέχει από ό,τι ξέρεις και εσύ με την ΚΑΕ Παναθηναϊκό και με τις προσωπικές επαγγελματικές υποχρεώσεις που έχει, εντός των επόμενων ημερών θα μας καλέσει κάποιο συμβούλιο για να κάνουμε απολογισμό και να δούμε την επόμενη μέρα. Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να χτιστεί η ομάδα από το μηδέν, να γίνουν κάποιες κομβικές κινήσεις, να χτιστεί η ομάδα στο ήδη υπάρχον ρόστερ με κάποιες καλές προσθήκες, έτσι ώστε να πρωταγωνιστείς πάλι η ομάδα επόμενη σεζόν στην Αλφα Λακωνίας και να πανηγυρίσουμε επιτέλους του χρόνου την άνοδο που θέλουμε όλοι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Την οποία για λίγα δευτερόλεπτα, θα το πω εγώ, δεν χαρήκαμε, δυστυχώς. Και για να συμπληρώσω σε αυτό που έλεγες πριν, Δημήτρη, να πω ότι η νίκη έχει πολλούς πατεράδες, η ήττα είναι ορφανή, γνωστό είναι αυτό. Δυστυχώς είναι όπως το λες. Η ήττα και ειδικά στο ποδόσφαιρο, ξέρεις, γιατί ξέρεις, οι ποδοσφαιρικοί άνθρωποι είμαστε συγκεκριμένοι, είμαστε κάτι άλλο. Είναι άλλο τελείως φυσικό το κομμάτι. Δυστυχώς είναι ορφανή, όπως το λες. Λοιπόν. Εμείς δουλεύουμε καθημερινά, κάνουμε επαφές με κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες και μέσω της ΕΠΟ. Ναι. Θεωρούμε να μπορέσουμε να μήπως και γλιτώσουμε την κατάσταση αυτή και αγωνιστούμε του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική ως ΑΕΣ Πάρτης. Έχουμε μια πληροφορία μέσω της ΕΠΟ ότι ίσως να συνεχίσουν να παραμείνουν οι εξιόμιλοι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Θέλω να πιστεύω να γίνει αυτό και να αγωνιστούμε κανονικά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Διαφορετικά, εμένα η άποψή μου και αυτή που θα εισηγηθώ και στον κύριο Γιανακόπουλο είναι δουλειά από το μηδέν να γίνει επαναπραγματισμός της ομάδος και να συνεχίσουμε να κάνουμε προγραμματισμό πάλι και του χρόνου. Πάντως το ενδεχόμενο, Δημήτρη, όσον αφορά τους ομίλους να είναι πάλι 6, η ΕΠΟ πριν από λίγες μέρες δεν το συμπεριέλαβε ούτε στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση. Δεν ξέρω τι πληροφορία είναι αυτή που έχεις και από πού. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά επειδή μιλάω καθημερινά με την ΕΠΟ, επανεξετάζεται πολύ θερμά και άνωθεν σε ψηλά επίπεδα. Δηλαδή ο κύριος Σαρής, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, επανεξετάζεται αυτό το κομμάτι. Ναι. Μήπως και μπορέσουμε και κάνουμε τίποτα. Από ό,τι καταλαβαίνεις και εμείς πιέζουμε κάποιες καταστάσεις και γιατί είναι πολλές ομάδες οι οποίες θέλουν το ίδιο πράγμα. Δεν είναι μόνο η ΑΕΣ Πάρτης που θέλει αυτό. Το ξέρω, αλήθεια είναι. Όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να προσπαθούμε να το παλέψουμε αυτό. Αυτή πραγματικά θα ήταν η καλύτερη εξέλιξη και νομίζω. Σενάριο, ναι, το ιδανικότερο σενάριο, όντως. Μακάρι να ευδοκιμήσει. Λοιπόν, Δημήτρη, ακούγονται πολλά. Ξέρεις, μετά το παιχνίδι ο καθένας έλεγε ό,τι ήθελε, τα γνωστά πηγαδάκια, γνωστές ποδοσφαιρικές συζητήσεις από εδώ και από εκεί. Άφη μια άλλη ομάδα, συγχώνευση, μέχρι και το όνομα του Αλέξη Κούγια ακούστηκε και ότι θα πάρουμε το αφημί της Παναχαϊκής. Τι ισχύει από όλα αυτά? Για ξεδιάλυνε λίγο το τοπίο. Δεν μπορώ να επισέλθω εγώ σε κύριους θέματα. Αυτά είναι φήμες, είναι δημοσιεύματα. Μπορεί κάποιοι δημοσιογράφοι να το έγραφαν κάπως διαφορετικά. Ναι. Εγώ δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από τον κύριο Γιανακόπουλο. Εγώ ξέρω ότι η επόμενη μέρα λέει μόνο ΑΕΣ Πάρτης. Ναι. Τώρα αν έχει αλλάξει κάτι, Τάκη μου, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ και, και σίγουρα θα ενημερώσουμε και με δελτίο τύπου τον κόσμο να γνωρίζει πώς θα κινηθούμε. Ωραία. Εμένα, σου ξαναλέω, αυτή η εικόνα που έχω σήμερα, ότι παραμένουμε όσοι έχουμε την ομάδα, στηρίζουμε την κατάσταση. Τώρα από εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι δική μου η απόφαση μόνο. Το καταλαβαίνω. Ας μιλήσουμε λίγο υποθετικά, Δημήτρη, γιατί ίσως πολλοί δεν γνωρίζουν. Για να πάρουμε αφημί, να πάρει αφημί, πάμε σε αυτό το σενάριο, η ομάδα γίνεται, υφίσταται κάτι τέτοιο? Λοιπόν, θα σου πω το νομικό πλαίσιο το οποίο γνωρίζω εγώ. Ωραία. Και αυτή τη στιγμή μιλάω σε ένας, να το πω έτσι, φύλαθλος, ως τεχνικός διευθυντής. Δεν επιτρέπει η ΕΠΟ την συγχώνευση δύο σωματείων από διαφορετικές κατηγορίες. Δηλαδή δεν μπορεί ένα σωματείο που αγωνίζεται στο Α τοπικό Λακωνίας να συγχωνευτεί π.χ. με ένα σωματείο που αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μάλιστα, είσαι σαφής. Θα πρέπει το σωματείο που θέλουμε να συνεχίσει την κατηγορία τη μεγαλύτερη, ναι, να εξαγοραστεί
από το άλλο σωματείο, να διαγραφεί τελείως το σωματείο και να γίνει νέα ονομασία στο σωματείο που θα παίξει γάμα εθνική. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή η Σπάρτη ήθελε να εξαγοράσει ένα σωματείο γάμα εθνικής, θα έπρεπε να διαγραφεί η ΑΕΣΠΑΡΤΟΣ ΑΕΣΠΑΡΤΙΣ, να εξαγορευτεί τυχαίο το όνομα Ολυμπιακός και να γίνει νέα Σπάρτη τυχαία. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαδικασία που λέει ορίζει ο νόμος, έτσι. Αυτό όσον αφορά το σενάριο της συγχώνευσης. Για το αφημί ισχύει το ίδιο. Ναι, το ίδιο. Το ίδιο. Όσον αφορά τον, εντάξει, υποθετικό για αυτό, τον Αλέξη Κούγια, υπήρχε το ενδεχόμενο να γίνει κάτι με την ομάδα της Παναχαϊκής. Νομικά γίνεται καταρχάς. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, αλλά όπως καταλαβαίνεις, αν είσαι ένα ο Κούγιας ή αν είσαι ένα Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα μπορούσε να φέρεις μια Παναχαϊκή που έχει κάθε Κυριακή και χιλιάδες κόσμο μέσα να τη φέρει στη Σπάρτη να παίξει μπάλα. Θα έπρεπε να κάνεις μεταφορά του νομού, όλο το νομό Αχαΐας. Δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει, Τάκη. Είναι πολύ δύσκολο να πας και δεν αγοράζονται όλα. Συμφωνώ μαζί σου. Ευρώ. Τώρα για κάποιες ειδικές αξίες. Έτσι. Δεν μπορείς να ξέρεις τον κόσμο. Κάτι αντίστοιχο. Αν ήσουν εσύ ο ιδιοκτήτης της Σπάρτης, ναι, πόσα λεπτά θα έρθει στη Σπάρτη. Και καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να μου απαντήσεις, γιατί ξέρω ότι είσαι αγνός άνθρωπος, ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ τη Σπάρτη, ξέρω ότι αγαπάς πολύ τη δουλειά σου. Δεν θα μπορούσε να πάω να πεις στον κόσμο, γινόμαστε Παναχαϊκοί. Σωστά. Πολύ σωστά. Και όπως έχω ξαναπεί, εγώ θεωρώ ότι η ομάδα είναι του κόσμου πρώτα, είναι των Σπαρτιατών. Μετά τον ποδοσφαιριστή και εμείς οι μπιτούντες απλά είμαστε δίπλα να θυμηθούμε και να κατευθύνουμε μια κατάσταση εκτός γραμμών, γιατί σίγουρα έχουμε λιγότερους σφάλμους στην ώρα του παιχνιδιού και έχουμε μια ψυχραιμία. Δεν μπορείς να πας να κάνεις κάτι τέτοιο και να φέρεις μια την Παναχαϊκή π.χ. στην Σπάρτη. Και αν θες την άποψή μου, είναι και πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Μάλιστα. Με την έως τώρα ενημέρωση που έχεις, Δημήτρη, τι θα γίνει με τους προπονητές, ποδοσφαιριστές, το διοικητικό συμβούλιο, θα αλλάξουν όλα αυτά? Κοίταξε. Εγώ σήμερα που έχω παραμείνει το Δέλτα Σίγμα, δεν έχω εικόνα ότι θα γίνει αλλαγή Δέλτα Σίγμα ή αλλαγή ρόστερ. Εγώ όπως ξέρεις είμαι έτοιμος, έχουμε ξαναμιλήσει οι δυο μας. Είμαι έτοιμος και για τις μεταγραφές, περιμένω green light για να προχωρήσω να κάνω επαφές με ποδοσφαιριστές. Όπως θα παραθέσει και το πλάνο μου για τη γάμα εθνική, τα ονόματα που είχα στο πλάνο μου μέσα. Αυτή τη στιγμή εγώ θεωρώ ότι περιμένουμε και πρέπει η ομάδα να χτιστεί στο υπάρχον ρόστερ με κάποιες πολύ καλές προσθήκες. Τώρα για το Δέλτα Σίγμα δεν είμαι αρμόδιος εγώ να απαντήσω αυτό. Μάλιστα. Και στο επίμαχο ερώτημα, Δημήτρη, τι θα γίνει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο? Θα στηρίξει κανένα την ομάδα? Μέσα σ' άκρη το έχεις απαντήσει. Δεν θα την στηρίξει. Εγώ θέλω όμως να την στηρίξει. Δεν έχει λόγο. Άνθρωπος είναι από εκεί, είναι από τη Θελασσία, από ό,τι γνωρίζεις. Αγαπάει πάρα πολύ τον τόπο του. Δεν σου κρύβω ότι είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Ο άνθρωπος έπεσε τελικό Ελλάδος μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και έφυγε από τα γραφεία του 8.30 ώρα, να το παιχνίδι 8 παρατέταρτο. Είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος για την εξέλιξη των γεγονότων στο Άργος. Και τα τελευταία νέα, από ό,τι ξέρω, γιατί μιλάμε κάποιες φορές, ναι, την είναι δίπλα στην ομάδα. Τώρα πώς θα χειριστεί το management και τα υπόλοιπα θέματα δεν μπορώ να γνωρίζω ακόμα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνεις είναι αποφάσεις του Δέλτα Σίγμα και δεν είμαι εγώ υπεύθυνος να αποφασίσω. Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο πάντως, ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από ό,τι φαίνεται θα στηρίξει την ομάδα. Αν θέλαμε να δώσουμε ένα χρονικό πλαίσιο σε όλα αυτά που θα δρομολογηθούν. Χρονικό πλαίσιο δεν μπορώ να απαντήσω, θα και πέτρεψέ μου, γιατί δεν μπορώ να γνωρίσω τις υποχρεώσεις του επιχειρηματία. Απλώς ξέρεις, κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν σύντομα, γιατί έχουμε φτάσει σχεδόν 20 Ιουνίου. Δεν διαφωνώ καθημερινά, τα και δουλεύουμε για αυτό το κομμάτι. Εγώ ήμουν στην ΕΠΟ ημέρα, βρέθηκα πάλι στην ΕΠΟ. Κάνω επαφές με ποδοσφαιριστές, κάνω επαφές με πολιτικά κέντρα, κάνω επαφές γενικότερα για την ομάδα. Δεν μπορώ να δώσω χρόνο, δεν θέλω από την γιατί ακούει και ο κόσμος τώρα και όπως καταλαβαίνεις ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει κάτι σήμερα και αύριο να το αναιρέσουμε. Άρα και ζητώ και ένα συγγνώμη αν δεν δίνω χρονοδιάγραμμα, αλλά δεν μπορώ να το δώσω. Πολύ δεν σωστά. Μπορώ να δώσω ακριβές ημερομηνίες. Κατάλαβες, λογικό. Δεν μπορώ. Λογικό είναι, Δημήτρη. Λοιπόν, κρατάμε το ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα στηρίξει ξανά την ομάδα. Περιμένουμε τις εξελίξεις στις επόμενες μέρες, και θα είμαστε σε επαφή. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Όχι, εγώ θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη από τον κόσμο της Σπάρτης που στεναχωρήσαμε. Να ζητήσω τη στήριξη του κόσμου και στη νέα σεζόν στο γήπεδο. Ξέρω ότι είναι πολύ περισσότερο στεναχωρημένοι αυτοί οι άνθρωποι που το περίμεναν πώς και πώς και έχουν να δουν την ομάδα τεχνικής κατηγορίας πάρα πολλά χρόνια. Ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη αν φταίξαμε και εμείς κάπου όσο το θέλουμε. Θεωρώ ότι όλοι που είναι γύρω από την ομάδα θα στηρίξουν τη νέα σεζόν.
είτε έτσι είτε αλλιώς. Και θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου τέτοια εποχή τα έχει πέρυσι και θα μιλάμε για ποιου ποδοσφαιριστέ θα φέρουμε στην ομάδα. Μακάρι, μακάρι. Πάντως, ένα έχω να σου πω, Δημήτρη, ότι μια εβδομάδα μετά το παιχνίδι, επειδή το βίωσα προσωπικά, ένα μαύρο πέπλο είχε καλύψει την πόλη και όχι μόνο. Πραγματικά. Με πέραμε και τα παιδιά από τις οργανωμένες εκεί πέρα και συχνά, πυκνά, σχεδόν καθημερινά, μετέφεραν το κλίμα και είναι σαν να το ζήσα, πόσαμε κάτω. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά την πικρία σε όλο τον ομό. Να και πω και ένα μεγάλο συγγνώμη ξανά, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Επειδή είσαι χρόνια στα γήπεδα, Δημήτρη, τέτοιο σενάριο το έχει ξαναζήσει, αλήθεια πες μου. Να πω την αλήθεια μου, όχι. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να το πιστεύω ότι συμβεί ο Άργος μου σε 11 λεπτά. Δεν μπορώ να το πιστεύω. Εγώ και τώρα που μιλάμε δεν το πιστεύω. Και τώρα που μιλάμε δεν το πιστεύω. Όχι, ούτε εγώ. Εγώ νομίζω ότι κάτι έχει γίνει και θα ξαναγίνει το παιχνίδι. Αν μου λήγε τώρα ότι σχεδιάζουμε του ποδοσφαιριστέ που θα πάρουμε για την Γάμα Εθνική, θα μπορεί να σε πίστευα κιόλα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Καρά, τεχνικό διευθυντή τη ΑΕΣ Πάρτη. Για ό,τι νεότερο, εδώ είμαστε. Αν μα ενημερώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καληνύχτα στον τον Ομόλα Κονία και να είναι κοντά στην ομάδα κόσμο να στηρίξει και μια προσπάθεια. Να είσαι και καλά. Πιστεύω να τον ικανοποιήσουμε του χρόνου το καλοκαίρι τέτοια εποχή.